Σου είχαμε τη συζήτηση και λέγαμε για την κινητικότητα της απολύσης και τα λοιπά. Ότι συζητάμε ένα χρόνο, εκεί είμαστε κύριε Καργατσούλη. Ένα χρόνο είμαστε στο μπλα μπλα. Συζητάμε τρία. Όχι, λέω, λέω ένα χρόνο, γιατί η κυβέρνηση η παρούσα που ξεκίνησε τρία και έγινε δύο, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία είναι ότι η αποφασιστικότητά της ήταν δεδομένη για τα θέματα αυτά. Πριν όμως δεν είδαμε να υλοποιείται. Εννοείται ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο αγκάθι. Και πάντως δεν συζητάμε τρία, κύριε καθηγητά. Εγώ θυμάμαι ότι από την εποχή Καραμαλή και μάλιστα από την πρώτη περίοδο, το θέμα των συγχωνεύσεων και των ανακατατάξεων στο δημόσιο υπήρχε στην αιχμή του προεκλογικού λόγου. Προφανώς. Και του μετέπειτα κυβερνητικού λόγου. Να σας δείξω εγώ αναδιοργανώσεις από την εποχή του κυρίου Σιμίτη και οργανογράμματα τα οποία θα τρίβατε τα μάτια σας. Στα χαρτιά ήταν ωραία τα χαρτιά. Ακόμα πιο παλιά, βεβαίως. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να καταλάβετε το εξής, ότι αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα είναι μονίμως προσχηματική. Mm-hmm. Όταν δηλαδή κάτω από τεράστια πίεση εθνική. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είπαμε εμείς ότι πρέπει να σταματήσουμε το ρουσφέτι, τουλάχιστον αυτό το οποίο είναι εξόφθαλμο. Ναι. Τότε λοιπόν ο Σάκης ο Πεπονής έκανε το ΑΣΕΠ. Και είναι η μοναδική τομή που έχουμε στο σύστημα προσλήψεων. Αυτόν τον νόμο λοιπόν, αν σας πω τα επόμενα 10 χρόνια. 43 φορές οι κυβερνήσεις τον τροποποίησαν. 43! Και αν ξαναδείς και παράθυρα. Δέστε λοιπόν. Εννοείται. Εννοείται την επιθετικότητα που διέπει αυτό το πολιτικό σύστημα που έχουμε εμείς σήμερα σε σχέση με τη συμπεριφορά του απέναντι στο κράτος. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε μία ένδειξη ούτως ώστε να πιστούμε ότι όντως κάποια πράγματα από αυτές τις αλλαγές μπορεί να γίνουν. Και το λέω αυτό διότι εν μέσω μνημονίου. Σε μια κατάσταση δηλαδή που η αναδιοργάνωση του κράτους ήταν μείζον θέμα, ήταν πρωταρχικό θέμα. Εγώ θα σας έλεγα ότι ήταν πιο σημαντικό από τη δημοσιογραφική ισορροπία. Βεβαίως. Δεν έγινε απολύτως τίποτε. Τι λέτε κύριε οικονόμου, εδώ παρακολουθήστε τον τελευταίο χρόνο να δείτε. Mm-hmm. Έτσι, για να μην πω και τον πιο προηγούμενο χρόνο. Ήταν ένας διαρκής εμπαιγμός αυτή η ιστορία. Ποιος θα πει τώρα ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ δεν έχουμε καταφέρει να βγάλουν στην επιφάνεια, γιατί προφανώς δεν θέλουν, mm-hmm. την αξιολόγηση των δομών, όχι των υπαλλήλων που ναι, είναι ανέφικτο. Αυτό όμως, αυτό κύριε Καργατσούλη όμως δημιουργεί μια σοβαρή εμπλοκή αυτή τη στιγμή σε σχέση με την Τρόικα και φαίνεται ότι δεν θα ξεπεραστεί τόσο εύκολα. Εάν η Τρόικα δεν δει συγκεκριμένο σχέδιο με αποτέλεσμα σε αυτό τον τομέα, δεν πρόκειται να έχουμε συμφωνία. Είναι φανερό και φαίνεται ότι είμαστε εκεί. Φορά, η Τρόικα, κύριε οικονόμου, και αυτά είναι γνωστά της πράσης. Ένα λεπτό να πει κάτι η Έλλη στο πολιτικό κομμάτι. Και, όχι, λέω ότι οι ενδείξεις που υπάρχουν είναι ότι η Τρόικα δεν αποδέχεται ούτε ότι το επιχείρημα της νέας ηγεσίας αυτή τη στιγμή που ζητά χρόνο, ένα κάποιο χρόνο, για να μπορέσει να κάνει αυτά που δεν έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα. Εσείς θα το αποδεχόσασταν, κυρία Τριανταφύλου. Όχι. Εάν επί τρία χρόνια είχατε συνεχώς ηγεσίες ελληνικές, οι οποίες σας έλεγαν λίγος πολύ το ίδιο πράγμα, θα το αποδεχόσασταν. Εσείς θα λέω. Το αποδεχόσασταν όταν στο πρώτο μνημόνιο έδωσε ένα χρόνο διορία σε διεθνή οργανισμό και στην ελληνική πλευρά να παρουσιάσει σχέδιο και συστάσεις σε μελέτες οι οποίες πληρώθηκαν πανάκριβα και αυτές οι από συστάσεις. Από το 10 μιλάτε τώρα. Ακριβώς από το 10 είναι. Έτσι είναι, έχει δίκιο. Από το 10. Από το 11 λοιπόν και μετά η ελληνική πλευρά σαμποτάρει συστηματικά κάθε προσπάθεια αλλαγής σε αυτό το πράγμα που λέγεται δημόσια διοίκηση. Mm-hmm. Και κοροϊδεύει, το λέω ευθέως. Κοροϊδεύει. Δεν μπορεί να μιλάς αυτή τη στιγμή και να λες θα κάνω αξιολόγηση των υπαλλήλων με βάση τα περιγράμματα και όλες αυτές τις ανοησίες που ακούγαμε τον προηγούμενο χρόνο. Όταν αυτή τη στιγμή δεν έχεις τολμήσει να κάνεις αξιολόγηση δομών. Δηλαδή να μου πεις από τα 400 νομικά πρόσωπα του Υπουργείου Πολιτισμού πόσα χρειάζεσαι. Και τα 400? Να ανοίξει μια κουβέντα και να πει: έχω 400 που κάνουν αυτό και αυτό. Μα βλέπετε, αυτό αρνούνται όμως οι υπουργοί. Λεπτά. Το βλέπετε αυτό, κύριε καθηγητά, ότι οι υπουργοί έχουν μια κάθετη άρνηση να δώσουν στοιχεία για αυτά. Το είδαμε και στην προηγούμενη φάση με τον κύριο Μανιτάκη, ο οποίος και αυτός αρνούνταν με έναν τρόπο. Το βλέπουμε όμως και τώρα, σήμερα. Δεν βλέπουμε καμιά προθυμία υπουργών να δώσουν στοιχεία για αυτά. Για να μην τα ρίχνουμε όλα στον κεντρικό υπουργό, ας πούμε, όπως είναι ο Μητσοτάκης σήμερα. Όχι, εντάξει, δεν είναι και το θέμα. Δεν είναι και το θέμα. Και είναι παραπιστική αυτή η συζήτηση. Τι κάνει το πρόσωπο το συγκεκριμένο. Ναι. Είτε αυτό, είτε το προηγούμενο, είτε οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική και ότι δεν υπάρχει διάθεση. Mm-hmm. Και εγώ νομίζω ότι με αυτά και με τούτα και με εκείνα δημιουργείται συνεχώς η εντύπωση και νομίζω ότι πια έχει γίνει εδραία πεποίθηση στους ξένους. Mm-hmm. Ότι αυτή η χώρα δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό. Τώρα,
πώς θα το αντιμετωπίσει. Όπως το αντιμετώπισαν και σε άλλες χώρες, κύριε Οικονόμου. Λυπάμαι που το λέω. Δηλαδή, επιτοπίες. Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι άλλοι θα πρέπει να κάνουν ένα σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας. Και αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, αυτό καταλήγει να είναι μονόδρομος. Δεν μπορεί μετά από 3 χρόνια να λες ότι είμαι στο μηδέν. Δεν μπορεί μετά από 3 χρόνια να μην μπορεί να μου κάνεις μια στοιχειώδη αξιολόγηση και να μου πεις. Δηλαδή, τι πιστεύετε ότι θα γίνει τώρα, κύριε Καρκατσούλη? Θα έρθει η Τρόικα και θα λέει με το μαχαίρι 10 από εδώ, 50 από εκεί, 30 από τον άλλο? Έγιναν αυτά. Έχουν γίνει σε πάρα πολλές χώρες. Γιατί να είναι εξαίρεση η δική μας χώρα? Λοιπόν, όχι μόνο έγιναν αυτά και κατήργησε. Αυτό δεν θα καταλήξει σε μια αναδιάρθρωση του δημοσίου. Όχι, βέβαια. Απλά θα, κατά τρόπο που θα γίνει πιο φιλικός προς τους πολίτες, πιο αποτελεσματικός στις υπηρεσίες του, πιο ποιοτικό, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν αυτά, κυρία Τριανταφύλου. Υπάρχουν. Είναι πληρωμένα, είναι γραμμένα, έχουμε πάρει χρήματα. Εμείς το 2007 πήραμε τόσα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο δεν έχει πάρει καμία χώρα του δυτικού ή του ανατολικού κόσμου. Εμείς πήραμε 700 εκατομμύρια μελέτες μόνο και 2,5 δισεκατομμύρια εφαρμογές και τα παγώσαμε. Δεν έχουμε απορροφήσει ούτε 30% από αυτά τα χρήματα. Και αντιλαμβάνεστε ότι αν εσείς είσαστε στη θέση των Βρυξελών, θα είσαστε σε έξαλλη κατάσταση, λέγοντας ότι από το 7 μέχρι το 12 σας έχω δώσει λεφτά να κάνετε κάτι, σας έχω δώσει το OK να προχωρήσετε και εσείς αρνείστε να κάνετε οτιδήποτε. Διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Καρκατσούλη, να κλείσουμε, να μείνουμε σε αυτό, γιατί σε λίγα λεπτά θα είναι κοντά μας οι πολιτικοί για να μας δώσουν εκείνη τις απαντήσεις πια, τι πρόκειται να γίνει και τι πρέπει να περιμένουμε για το δημόσιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε Γιώργο και Έλλη. Να είστε καλά, καλημέρα. Μικρό